καλύτερα την κουβέντα μας με έναν πολύ καλό καταξιωμένο καλεσμένο μουσικό, παραγωγός, συνθέτης, ο Μιχάλης ο Παγούρης. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Θα πω έτσι πολύ περιληπτικά ένα μίνι βιογραφικό των συμβάντων που έχεις κάνει. 41 δίσκους, αν δεν κάνω λάθος. 42 τώρα. 42. Ναι. 7 βιβλία, σωστά. Σωστά, τώρα θα βγει το 8. Okay. Έχουμε συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Έχουμε συναυλίες από πολύ μικρή ηλικία με τον Μίκη Θεοδωράκη, Μια Ζωή Ελλάδα, σωστά. Σωστά. Έχουμε διεθνή βραβεία κλασικής μουσικής, τα πρώτα. Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, υπάρχει και σχετικό βίντεο για όποιον θέλει να το δει στο YouTube. Το Μέγαρο Μουσικής επίσης, στο σπίτι του Mozart, στο Mozart House. Σωστά. Σίγουρα ξεχνάω κι άλλα. Και έχουν πει όμορφα λόγια για σένα και έχει συνεργαστεί με Καραντίνη Πολυκανδριώτη, σωστά, Σαββόπουλο. Έχω συνεργαστεί με τον Θανάση τον Πολυκανδριώτη, με τον Μαρούτη Καραντίνη, ξέρω απλά ότι με αγαπάει πολύ ο Καραντίνης. Μίμη Πλέσα, έχετε κάνει και κάποια τραγούδια μαζί. Διονύσης Σαββόπουλος, Γιώργος Κατσαρός, Χρήστος Νικολόπουλος και το κορυφαίο Άλντι Μέολα. Ούκο λίγα για έναν 35άρη Έλληνα που ασχολείται με ένα ευτελές όργανο, το μπουζούκι, στη συνείδησή μας. Ναι, στη συνείδησή μας. Okay. Ναι, είμαστε εδώ για να δούμε τι δυναμικές έχει αυτό το όργανο τελικά, πώς το χρησιμοποιούμε και τι θα θέλαμε να δούμε να εκπροσωπεί. Πες μου λίγο, εντάξει, σε λίγα χρόνια κλείνει και περίπου ένα χρόνο, έναν αιώνα ζωής το μπουζούκι και να είναι εντεταγμένο στη ζωή του Έλληνα. Νομίζω μια έτσι αυτοκριτική θα μπορούσαμε να κάνουμε και σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη από τα δικά σου τα μάτια. Κοιτάξτε, το αρχικά να ξεκινήσουμε λίγο από το ευτελές. Ναι. Το μπουζούκι έχει είναι το εθνικό μας όργανο. Έχει ένα ρεπερτόριο εκατομμυρίων κομματιών πλέον. Σημαίνει ότι όταν ένα τέτοιο όργανο έχει τόσο μεγάλο όγκο αναφοράς πληροφοριών, είναι δύσκολο να είναι ευτελές. Δηλαδή, γι' αυτό το ότι στη συνείδησή μας είναι ευτελές όργανο, αφορά όχι εμάς. Αφορά δηλαδή ανθρώπους που σκέφτονται ότι το μπουζούκι θα έπρεπε σιγά σιγά να σβήσει και να μπει από πάνω του μια σκιά ή να μπει με τιμές σε ένα μουσείο και να κλείσει. Δηλαδή, να χρυσώσουμε το χάπι. Δηλαδή, θα το βάλουμε στο μουσείο με τιμές, αλλά θα κλείσει και θα σβήσει μέσα στη σύγχρονη ιστορία. Βέβαια, αν ξεκινήσουμε από το θέμα που πολύ σωστά είπατε, της αυτοκριτικής, πιστεύω ότι εκεί ακόμα θέλουμε πάρα πάρα πολύ δουλειά για να δούμε ποιος είναι ο λόγος που φτάσαμε να συζητάμε για το αν το μπουζούκι αποτελεί ή δεν αποτελεί αξία στον ελληνικό πολιτισμό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό, αλλά κατά την δική μου ταπεινή γνώμη, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ρόλο τον έχουν παίξει οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες του μπουζουκιού, αλλά δεν ασχολήθηκαν με τα πεπραγμένα των παλιότερων παιχτών, συνθετών, ανθρώπων δηλαδή που ασχολήθηκαν με τη μουσική, παραγωγών, δισκογραφικών εταιριών, που δεν ασχολήθηκαν να δουν ειλικρινά αν το, για παράδειγμα, σήμερα το 2023, εγώ όταν έχω ένα μαθητή απέναντί μου, δεν μπορώ να του πω ή να με δει να βάζω το τσιγάρο εδώ και να παίζω μπουζούκι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι καλός ή κακός, το συγκεκριμένο όργανο, μέχρι πριν λίγα χρόνια, μέχρι πριν ξεκινήσω να προτείνω πράγματα,
δεν είχε πάρει την έγκλη που θα μπορούσε να του επιτρέψει να μπει, για παράδειγμα, στο σπίτι του Μότσαρτ. Και εδώ είναι το ότι είναι μια αυτοφαγωνόμαστε. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τους ανθρώπους που δεν θέλουν να σβήσει το μπουζούκι, από την άλλη έχουμε ανθρώπους που παλεύουν να μην σβήσει το μπουζούκι, αλλά οι μεν δεν παραδέχονται τους δε. Οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι για να μπορέσω εγώ να μπω στο σπίτι του Μότσαρτ, έπρεπε να μπω να προτείνω κάτι το οποίο να είναι αντάξιο αυτών των έργων. Και εδώ μπαίνει ένα άλλο πρόβλημα, ένας άλλος προβληματισμός, και γι' αυτό βλέπετε όλους τους περισσότερους παίχτες να κάθονται πίσω, γιατί είμαστε μεγαλωμένοι με πεποιθήσεις που λένε ότι δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε κομμάτια όπως ο Μότσαρτ, όπως ο Λίστ, όπως ο Παγκανίνη, όπως ο Χιώτης. Δεν θα μπορέσει κανείς να ξαναπαίξει όπως ο Τάδε. Αυτές είναι πεποιθήσεις που αφορούν τους ηττημένους. Εγώ βέβαια δεν είμαι εκεί. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν πίστεψα ότι ο Θεός έχει όριο, έχει ταβάνι, που σημαίνει δηλαδή ότι στην ανθρωπότητα κάποια χρόνια, ασχέτως αν είναι 200 ή 300 ή 100 ή 50, κάθε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα φέρνει ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν τις προδιαγραφές να πάνε κάτι παρακάτω. Να είναι αυτοί δηλαδή που θα μπουν μπροστά και θα πούν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ προτείνω αυτό και ας με κατηγορείτε σήμερα, στο μέλλον θα με ευγνωμονείτε. Αλλά πρέπει να δούμε, η αυτοκριτική πρέπει να ξεκινήσει, όπως σας είπα, από πολύ παλιά μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα δηλαδή που ξεκινάει αυτή η συζήτηση, γιατί πιστέψαμε ότι έχω κάνει αυτή την κουβέντα σχετικά με τον Μπουζούκι με πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους που τους απασχολεί. Δηλαδή απασχολεί πολλούς ακροατές που αγαπάνε αυτό το όργανο. Και παίχτες φυσικά, έτσι. Και επαγγελματίες. Το ίδιο ακριβώς που λες με το θέμα του Μπουζουκιού, που κάποιοι, ας το πούμε χονδρικά, οι μισοί που αγαπούν και άλλοι μισοί που θέλουν να το δουν στο μουσείο. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο με τη μουσική, όχι μόνο και με αυτό το όργανο, αλλά ισχύει ακόμα και με θέματα όπως η ιστορία, με θέματα όπως η αρχαία Ελλάδα, με θέματα όπως το Βυζάντιο, που ναι μεν συναισθηματικά το αγαπούμε και το υποστηρίζουμε, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε την επαφή και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας και να κεφαλαιοποιήσουμε την αξία τους, και καταντούμε στο τέλος να έρχονται οι ξένοι να μας λένε ότι αυτό που έχουμε εμείς έχει μια υπεραξία και εμείς δεν το έχουμε καν στο τμήμα της αξίας. Δηλαδή έρχονται να μας υπενθυμίσουν γιατί βλέπουν κάποιες δυνατότητες που μπορεί να έχουμε, αλλά εμείς τις έχουμε ανεκμετάλλευτες. Και αυτό είναι που θέλουμε να θίξουμε ακριβώς εδώ. Η αυτοκριτική, όπως πολύ σωστά είπες, είναι μείζονος σημασίας για τα πάντα, όχι μόνο για τη μουσική. Εγώ θα το ξεκινήσω από τη μουσική και θα το προεκτείνω ακόμα και στην προσωπική μας ζωή, πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς βλέπουμε τους γύρω μας, πώς βλέπουμε τις πόλεις μας και τα οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας μας. Πολύ σωστά. Ξεκίνησε το όργανο αυτό. Σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων είναι συνδεδεμένο συναισθηματικά με κάποιες καταστάσεις, είτε προσωπικές, κοινωνικές, περί έρωτος αρκετά, περί κοινωνικών καταστάσεων, αν πάμε στο κομμάτι των πιο παλιών τραγουδιών, των ρεμπέτικων, που απηχούν μια κοινωνιολογική κατάσταση λίγο περίεργη. Σήμερα, τι σημαίνει να παίζει κάποιος Έλληνας μπουζούκι τον 21ο αιώνα και τι θα μπορούσε να σημαίνει κατά την άποψή σου? Δηλαδή είναι ένα όργανο που εκφράζω εγώ τον ερωτά μου απλώς. Τι θα μπορούσε να είναι? Θα μπορούσε να είναι ένας πρεσβευτής του πολιτισμού μας και να πας να συνομιλείς μέσω αυτού με έναν ξένο? Θα σας πω. Έρχομαι σε λίγο δύσκολη θέση, γιατί οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, καλός ή κακός,
είναι κάποια από τα βήματα που κάνω στο εξωτερικό. Οπότε δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορώ να κάνουμε μια συζήτηση σαν να μην συμβαίνει ήδη η απάντηση. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή δεν λέω ότι εγώ αυτή τη στιγμή όταν πήγα ας πούμε π.χ. στο Carnegie Hall έρχονται κάποιοι θεατές οι οποίοι ήταν Κινέζοι που όπως και οι Ιάπωνες μιλάμε τώρα που έχουν και φοβερή κουλτούρα στο θέμα της, ειδικά της κλασικής μουσικής. Και με ρωτάγανε ποιο όργανο είναι αυτό. Δεν το γνώριζαν. Εκείνη την ημέρα μάθανε ότι λέγεται μπουζούκι και είναι από την Ελλάδα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν το γνωρίζει το όργανο. Υπάρχει βέβαια και πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη που το γνωρίζει. Όμως, αν κάποιος πάει, για παράδειγμα, στην Αμερική, θα εντοπίσει πραγματικά τεράστιο ποσοστό ανθρώπων που δεν ξέρουν τι είναι αυτό το όργανο. Δεν το έχουν ακούσει ποτέ. Δεν μιλάμε τώρα για τους Έλληνες του εξωτερικού που έχουν αναπτύξει χιλιάδες άλλα άτομα γύρω τους ή ας πούμε η μεγάλη πορεία του Μίκη Θεοδωράκη στο εξωτερικό που το πήγε παντού. Το πήγε παντού με λαϊκή ρίζα. Όλος ο κόσμος έχει λατρέψει και το λαϊκό τραγούδι, ενώ αυτοί που το ξέρουν αυτό το όργανο και το ρεμπέτικο πάρα πολύ. Όμως η απάντηση στο αν το μπουζούκι μπορεί να βγει έξω και να σου μιλήσει με ένα ξένο υπάρχει ήδη. Δηλαδή το 2011 όταν βρεθήκαμε με τον Άλντι Μέολα, κάποιος δημοσιογράφος τον ρώτησε, το μπουζούκι τελικά μπορεί να παίξει jazz? Και λέει ο άνθρωπος, λέει, συγγνώμη, υπήρχε κάποιος ο οποίος αμφέβαλε γι' αυτό? Και εκεί τι συνέβαινε τώρα, ήταν το 2011 και προσπαθούσαμε να πούμε τα αυτονόητα ότι το μπουζούκι είναι ένα όργανο το οποίο μπορεί να παίξει τα πάντα, αρκεί αυτός ο οποίος θέλει να το υπηρετήσει να μην έχει δεύτερες σκέψεις ως προς τη μουσική. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά. Ο σημερινός παίχτης, νομίζω ότι ανέκαθεν ήταν έτσι, αλλά θα σας πω για τώρα. Αυτό που τον ενδιαφέρει τι είναι? Να παίξει αρχικά τα αγαπημένα του κομμάτια. Αλλά δεν θέλει να μείνει εκεί ή να αναπτυχθεί μέσα από αυτά. Θέλει να περάσει σε αυτή που ονομάζω πρόωρη επαγγελματική αποκατάσταση, να βγει δηλαδή να πηγαίνει να παίρνει ένα μεροκάματο Παρασκευή ή Σάββατο, να έχει την κανονική του δουλειά και αυτό που θα κάνει αυτές τις δύο μέρες να περνάει σε εσάς, στον ακροατή, στον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα εκεί, σαν ένα χόμπι, όχι σαν μια σοβαρή δουλειά που έχει αναλάβει να κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα μπορέσει το μπουζούκι να πάρει ανάσα και να εξελιχθεί αν οι ίδιοι άνθρωποι που το υπηρετούν, που ξεκινούν με αυτό, δεν περάσουν μέσα από μια σχετική πολύπλευρη παιδεία. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος δεν έχει τα εφόδια πνευματικά, την αντίληψη να καταλάβει τι είναι μέτριο, τι δεν είναι μέτριο. Γιατί αυτό ξέρετε έχουμε περάσει και σε λίγο σε μια εποχή που λέει ότι η δική μου αλήθεια, η δική σου αλήθεια, ενώ υπάρχει η αλήθεια που είναι στο κέντρο. Το μπουζούκι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε χώρους όπου καλώς ή κακώς δεν θα μπορούν όλα τα παιδιά να πάνε να το παρακολουθήσουν. Βρίσκεται όμως και σε χώρους που μπορούν. Όταν λοιπόν πηγαίνει το μπουζούκι σε χώρους που τα παιδιά μπορούν να το παρακολουθήσουν, οι γονείς αυτοί δεν ακολουθούν την πορεία αυτού του οργάνου που θα πάει αυτό το όργανο, ας πούμε, π.χ. να παίξει στο Μέγαρο Παγκανίνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτός ο οποίος θα πιάσει το μπουζούκι, από πίσω του έχει δύο γονείς που του έχουν μάθει ότι το μπουζούκι συνδέεται μόνο είτε με την ταβέρνα, που κι εγώ έτσι ξεκίνησα και το λατρεύω, δεν το συζητάμε καν, εκεί ανδρώθηκα, είτε με τα μπουζούκια, που εκεί έχω κάποιους συνδυασμούς. Η ταβέρνα έχει μια αγνότητα. Τα μπουζούκια εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. Δηλαδή είναι πιο πολύ προς το μεροκάματο. Πρέπει ο άνθρωπος, ο μουσικός, να δουλέψει γι' αυτό και μην ξεχνάμε ότι τα μεγάλα μαγαζιά έχουν από πίσω και δισκογραφικές εταιρείες που συνεργάζονται και πασάρουν και όλους τους τραγουδιστές αυτούς που πρέπει για να εξυπηρετήσουν μια μοντέρνα κατάσταση. Γιατί η μοντέρνα κατάσταση σημερινή, όπως θα δείτε, έχει αρχίσει το μπουζούκι να εξαφανίζεται, να υπάρχει σε 2-3 κομμάτια ραδιοφωνικά. Έχουμε περάσει στη μουσική της τραπ, όπου ο στίχος σιγά σιγά γίνεται ανενεργός, δηλαδή είναι ακατάλληλος για την όξυση του πνεύματος. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, γιατί οι άνθρωποι μιλούν για κάποια βιωματικά πράγματα, όπως και κάποτε στο ρεμπέτικο. Απλώς τώρα εδώ η γλώσσα είναι ακόμα πιο επιθετική, πιο δύσκολη να περάσει, να μπορεί να κάνει μια συζήτηση δηλαδή για αυτό το κομμάτι με ένα παιδί. Βλέπετε που χρησιμοποιώ συνέχεια το παιδί
Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να συνεννοηθώ ποτέ για ένα τέτοιο τραγούδι με ένα παιδί. Πρέπει δηλαδή να τον προλάβω. Πρέπει να του μάθω πρώτος τι λέει αυτό το τραγούδι, μέχρι να το ακούσει και να μην με ρωτήσει τι είναι αυτό που ακούω. Πρέπει να το προλάβω. Με αναγκάζει η εποχή να ανοίξω μια συζήτηση που κάποτε θα μου άνοιγε αυτή η συζήτηση. Που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει μια πολύπλευρη κατιούσα επιπέδου που προσπαθούμε τώρα να δούμε οι άνθρωποι που είναι μέσα στις τέχνες, στο πνεύμα που κυνηγάνε τον καλύτερο εαυτό τους, προσπαθούν να δουν πώς θα την κόψουν αυτή την κατιούσα. Είναι επιθετική η πλευρά, ξέρετε, είναι επιθετικές οι μέρες αυτές. Οπότε δηλαδή, εγώ τώρα ας πούμε π.χ. κυκλοφόρησα πριν 3 εβδομάδες ένα έργο που είναι ένα βάλς και 100 παραλλαγές. Ένα βάλς και 100 παραλλαγές. Αυτός είναι ένας τεράστιος όγκος μουσικής. Και με ρωτάνε οι θαυμαστές μου. Αυτό, κύριε Παούρη, εσείς το κάνετε, αλλά πραγματικά βγάζετε χρήματα από αυτό? Όχι. Από αυτό όχι. Γι' αυτό και τα δίνω δωρεάν. Εσείς, κύριε Παούρη, νομίζετε ότι αυτό θα το ακούσουν όλοι? Όχι. Αλλά δεν μπορώ να πράξω με το πώς οι άλλοι θα πράξουν ή θα σκεφτούν να πράξουν. Οπότε δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η ατραπός, αυτό το εμπόδιο που έχουμε δει ότι ξημέρωσε πλέον για όλους μας και ειδικά για εμάς που κρατάμε τον μπουζούκι, για τους ανθρώπους που αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό, βλέπουμε ότι θα έχουμε κληθεί ήδη μάλλον να βρούμε λύσεις. Και θα σας πω το, δεν θέλω να μακρηγορώ, απλά ξέρετε, συνδέεται στο μυαλό μου όλη η κατάσταση με πολύ απλό τρόπο. Όταν πήγα να πάρω το βραβείο στο Carnegie Hall, ζήτησα βοήθεια κρατική. Δεν την πήρα ποτέ. Ζήτησα ένα εισιτήριο. Και μάλιστα προσπάθησαν να μου κλείσουν εισιτήριο που θα έφτανα μετά από μία μέρα στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή είχε 2 stop, ξέρω εγώ, δηλαδή έπρεπε να σταματήσω σε 2 σταθμούς και μετά να συνεχίσω. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνα αδιάφορο. Δηλαδή είναι επικίνδυνα αδιάφοροι οι άνθρωποι πλέον. Δηλαδή είναι μια προβληματική που υπάρχει με όλο το φάσμα του πολιτισμού και της μουσικής κυρίως, που είναι ενεργοί οι άνθρωποι αυτοί και κινούνται και εκτός ορίων Ελλάδος. Εκεί που πηγαίνουν, και μπορεί να είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη ονόματα τέλος πάντων, αλλά από πίσω να μην ακολουθεί, να μην μυρίζει η Ελλάδα. Το βλέπουμε και στους αθλητές πολύ αυτό, που πηγαίνουν και εκπροσωπούν και φορούν και το εθνόσημο εδώ. Είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή ναι μεν συναισθηματικά όλοι είμαστε μαζί σου, αλλά πρέπει αυτό το πράγμα να κεφαλαιώνεται και να αποτυπώνεται στην πράξη, αυτή η αγάπη μου. Τώρα μιλάμε για θέματα κουλτούρας, για θέματα αντίληψης. Είπες μια πολύ μαγική πρόταση, ότι νομίζουμε ότι ο πολιτισμός είναι διασκέδαση. Το αντιλαμβανόμαστε έτσι. Επειδή είπαμε χρήματα, είπαμε διασκέδαση, μαγαζιά, μπουζούκια, τέτοια πράγματα. Αυτό ακριβώς, πριν από περίπου 2,5 χρόνια που ήταν μέσω κορονοϊού, είχαμε κάνει μια έρευνα πανκυπρίως και πανελλαδικός συνέβη και που έκανε το Ινστιτούτο στην Αθήνα, για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό, και οι απαντήσεις τις έχουμε αποτυπωμένες, και γι' αυτό το λέω και ελεύθερα, γιατί έχω και ένα αποτύπωμα απαντήσεων. Είναι διασκέδαση. Ο πολιτισμός μας είναι διασκέδαση. Αυτή είναι η αντίληψή μας για τη μουσική, αυτή είναι η αντίληψή μας για τις τέχνες, αυτή είναι η αντίληψή μας για την ιστορία. Είναι κάτι που απλά είτε μας αρέσει και ασχολούμαστε, είτε δεν μας αρέσει και το απορρίπτουμε. Δεν υπάρχει κάποιο χρέος, δεν υπάρχει κάποιο ότι μπορεί να μην μου αρέσει αυτό, αλλά να ασχοληθώ ή να πάω να παρακολουθήσω, να επενδύω σε αυτό το κομμάτι για να γίνονται κι άλλα, π.χ. στην περιοχή μου. Δηλαδή, εμείς που μεγαλώσαμε εκτός Αθηνών, το να έρθει ένας καλλιτέχνης στα μέρη μας και να κάνει μια συναυλία και να έχει και κόσμο, ήταν μεγάλο πράγμα. Γιατί αν δεν είχε και κόσμο, την επόμενη χρονιά δεν θα ξαναρχόταν. Ή δεν θα μπορούσε και να ήθελε.
Δηλαδή, πώς περιμένεις να προαχθεί αυτός ο πολιτισμός αν δεν το στηρίξω και εγώ από το δικό μου το μετερίζει και από την πλευρά του κράτους να προσπαθεί με διαφόρους τρόπους να το προωθεί αυτό το πράγμα. Και εντός και εκτός. Δυστυχώς πρέπει να αλλάξουμε λίγο αυτή την αντίληψη για το τι είναι τελικά ο πολιτισμός. Είναι γκαλά που σερβίρουμε τις σαμπάνιες μας ή δηλαδή να είναι αυτοσκοπός να πιω τη σαμπάνια ή είναι το μέσο για να έχω μια ατζέντα και να το δείξω στους άλλους που μπορεί να είναι και κάτι που να τους ενδιαφέρει. Γιατί είπες πάρα πολύ σωστά ότι έχει κόσμο στο εξωτερικό που δεν γνωρίζει τον μπουζούκι. Και αν τους ενδιαφέρει και αν τους αρέσει, μήπως είναι ένα κοινό που περιμένει να μπει στο λεγόμενο πολιτιστικό τουρισμό για την Ελλάδα. Ένα ερώτημα προς τα αρμόδια υπουργεία. Ναι, θα μπορούσε να είναι μια απάντηση. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Παρακαλώ. Το σκεφτόμουν αυτό, παράλληλα όσο όπως το λέγατε, θεωρώ ότι θα πρέπει να ήταν δεδομένο αυτό. Δηλαδή, τι να σας πω πραγματικά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, εδώ έρχεται ο ξένος, πηγαίνει πρώτα, δίνει το παρόν στην Ακρόπολη και μετά πηγαίνει στο νησί και μετά πηγαίνει να ακούσει οτιδήποτε άλλο. Πρέπει όμως να του δείξω, πρέπει να το δείξω αυτό κάπως, δηλαδή δεν μπορεί το ενδιαφέρον, τώρα ας πούμε που είναι και προεκλογική περίοδος, ακούω όλα τα προγράμματα και δεν έχω δει μέσα τη λέξη πολιτισμός και αυτό με πονάει. Που σημαίνει... Και δεν θα το δεις. Και δεν ναι, θα το δεις. Αυτό είναι γιατί... πραγματικά είναι πρόβλημα. Εγώ πάντοτε υπογραμμίζω και επιμένω ότι για να το δει, για να το βάλει στο πρόγραμμά του ο υποψήφιος πολιτικός, είτε αυτοδιοίκηση, είτε πρωθυπουργός, είτε πρόεδρος, είτε οτιδήποτε, πρέπει η ίδια, το ίδιο ο κοινωνικός ιστός να είναι κάτι πολύ σοβαρό στις προτεραιότητές του, για τη ζωή του σημαντικό. Να σημαίνει κάτι αυτό στη ζωή του, το να ασχολείται και να ακούει αυτή τη μουσική. Να ακούει και να παίζει αυτή τη μουσική και να την προστατεύει και να την προάγει. Όταν για όλους θα γίνει αυτό, τότε αναγκαστικά η πολιτική ως πράξη ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Και έτσι καταλήγουμε δυστυχώς να έχουμε και την πολιτική που μας αξίζει. Γιατί αυτό είναι αποτύπωση της δικής μας ιδιοσυγκρασίας. Δηλαδή δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Δεν φταίνε οι κακοί πολιτικοί. Εμείς οι ίδιοι στη ζωή μας τι κάνουμε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή πάντοτε θα μιλάμε αυτοκριτική, αυτοσεβασμό και σεβασμό προς τον άλλο. Νομίζω είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει καθήσεξιμών για αυτό το πράγμα που λέγεται πολιτισμός, για αυτό το όργανο που λέγεται μπουζούκι και για τα πάντα που είναι ελληνικός πολιτισμός. Πιστεύεις ότι είναι ίσως όχι καταλληλότερη εποχή για να προάγεις αυτό που εσύ έχεις ως όραμα? Είτε ναι είτε όχι. Πιστεύεις ότι αν ήσουν στο 60 θα ήταν πιο καταλληλότερη εποχή για το δικό σου όραμα? Θα ήταν πιο δεκτική. Πιο δεκτική. Ναι. Απλά τώρα έχουμε άλλα εργαλεία, γιατί τώρα τι γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται τη στιγμή που γεννιέται για κάποιο λόγο. Εδώ αυτή τη στιγμή, 2023, βλέπουμε ότι το μπουζούκι έχει κάνει βήματα, έχει καινοτομίες που δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ στα 100 χρόνια του. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέει ένας άνθρωπος και έτσι είναι. Η βιβλιογραφία το αποδεικνύει. Δηλαδή, τώρα εγώ έχω να πω ότι δημιούργησα το Birdland, που το Birdland είναι μια ιστορία ενός πουλιού που γεννάται. Μετά πρέπει να κάνει το πρώτο τίναγμα των φτερών, να περάσει με δυσκολία μέσα στη ζωή για να μπορέσει να καταλήξει
για να φτιάξει τη δική του οικογένεια, το οποίο αυτό αποτυπώνεται μέσα στη μουσική, στο έργο μου Birdland, που παίζουν 5 μπουζούκια και τα 4 παίρνουν τον ρόλο των έγχρωδων οργάνων, δηλαδή των βιολιών και τα λοιπά, αυτής της, αυτού του χαρακτήρα. Αυτό δεν είναι ότι επειδή το λέω εγώ όντως είναι έτσι. Όχι. Αν θα ψάξουμε να βρούμε, έχει ξαναγίνει ποτέ να παίξουν 5 μπουζούκια ή 10 που έκανα μετά σαν σολίστες? Έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες αυτού του οργάνου μέχρι σήμερα? Το έχουμε δει στο παρελθόν? Όχι. Αν το βλέπαμε, δεν θα έλεγα ότι είναι καινοτομία. Θα έλεγα ακολουθώ τα βήματα αυτού του ανθρώπου. Αλλά δεν έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή δεν μπορούσα να πάρω την ιδέα από κάποιον. Από σήμερα δεν έχει γίνει ποτέ. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπήρξε μια καινοτομία. Επίσης το ίδιο έργο έχει 150 σελίδες παρτιτούρα που την έγραψα μέσα σε 2,5 μέρες, γιατί ήθελα να το στείλω για γράμμη και το έγραψα μέσα σε 2,5 μέρες. Που αν βάλεις κάποιον και του πεις γράψε λίγο πού γεννήθηκες, τη ζωή σου, δηλαδή τα πρώτα 2 χρόνια, πώς θα θυμάσαι, τα πρώτα 5 σε μια σελίδα, θα δείτε πόση ώρα που είναι με γλώσσα, δεν είναι, που είναι η γλώσσα μας, δεν είναι η μουσική. Θα δείτε πόση ώρα θα κάνει να γράψει αυτές τις 3 παραγράφους και πρέπει να είναι και σωστές. Θέλω να πω δηλαδή ότι γίνονται σοβαρά πράγματα εδώ, αυτή τη στιγμή, τώρα, ιστορικά, που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει, δεν φταίει, δεν του τα δείχνουν, εννοείται, και εγώ παλεύω πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε και στο βήμα από εδώ, έτσι ώστε οι άνθρωποι που δεν με ξέρουν και με δουν από εσάς θα ανατρέξουν στο έργο μου. Είναι πράγματα τα οποία πιστεύω 100% ότι θα μπορούσε να μας πάνε παρακάτω σαν θα ήταν μια τέλεια ελληνική μουσική επανάσταση. Ίσως είναι αυτή η ώρα για αυτή την επανάσταση. Δηλαδή, γίνονται τα πεπραγμένα, να έχουμε κάπου να πατήσουμε, γιατί να σας πω την αλήθεια, πείτε ότι μας καλούν αυτή τη στιγμή να πάμε να παίξουμε με ξένους μουσικούς της jazz μουσικής ή της κλασικής μουσικής. Πρέπει κάπου να συγκλίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει κάποιος να πατήσει στη μουσική του άλλου και του μπαλίν για να μπορέσουν να συνεννοηθούν. Αυτός είναι δύσκολο να παίξει ρεμπέτικα, γιατί δεν τα γνωρίζει. Τα θαυμάζει, θέλει να τα ακούει. Αλλά για μένα ήταν δύσκολο κάποτε, για τον Μπουζούκι δηλαδή, ήταν δύσκολο κάποτε να παίξει στη γλώσσα τους, αλλά στο ίδιο επίπεδο και πιο ψηλά ακόμα, και τώρα μπορεί να συμβεί. Δηλαδή μπορούμε να πάμε έξω να παίξουμε τα συμφωνικά έργα ενός Έλληνα συνθέτη όπου κρατάει μπουζούκι στα χέρια του. Θα ήταν τέλειο. Ειδικά μα είχαμε αυτή την υποστήριξη. Ξέρετε, να πάμε δηλαδή και να πούμε γεια σας, θα δείχνουμε σήμερα την σύγχρονη πλευρά του μπουζουκιού. Θα δείτε ότι όλος ο κόσμος θα το έχει αποδεχτεί, όπως άλλωστε έτσι έχω δει τουλάχιστον και από τις συναυλίες μου στο εξωτερικό και με το jazz σχήμα μου, αλλά και όταν έχω βρεθεί να παραλάβω βραβεία που παίζω κλασικά. Πάει να πει λοιπόν ότι αυτό το όργανο έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Δηλαδή θα έπρεπε να ξημερώνει ένας νέος αιώνας για αυτό το όργανο. Τώρα έχουμε τα εφόδια. Απλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Δεν γίνεται. Πρέπει δηλαδή, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, από κάτω, από την πλατεία, να έρθει η προτεραιότητα του πολιτισμού. Έτσι πρέπει να γίνει και στο μπουζούκι. Πρέπει δηλαδή οι νέοι άνθρωποι να μην έχουν το ταβάνι του ελληνικού παλιού κινηματογράφου, του εξαιρετικού κατά τα άλλα, δεν το συζητάμε. Δεν πρέπει όμως να είναι αυτό το ταβάνι. Πρέπει να βάζουμε συνέχεια. Δηλαδή, δεν παίζει σήμερα ο κόσμος μπάσκετ όπως έπαιζε το 1970. Εξελισσόμαστε. Πρέπει να εξελιχθούμε. Και επειδή κάποιος μπορεί να σπεύσει και να πει, μα η μουσική δεν είναι αθλητισμός. Φυσικά. Αλλά απαιτεί πρωταθλητισμό αν θέλεις να ανεβαίνεις. Απαιτεί πρωταθλητισμό, απαιτεί αφοσίωση, απαιτεί πειθαρχία. Τα 44 πρώτα βραβεία που πήρα απαιτούν αυτό. Αν δεν έχεις αυτό, πού θα πας? Εσύ τι πιστεύεις για την σημερινή ελληνική μουσική? Εννοώ 20ος και 21ος αιώνας. Φαντάζομαι έχεις μια εικόνα της μουσικής και πιο πίσω. Και της κλασικής μας πλευράς με τον Καλομύρη, Καρέρ, Λαβράγκα και όλους αυτούς. Σήμερα πιστεύεις ότι βρισκόμαστε σε μια παρακμή
στο μουσικό επίπεδο παραγωγής, σύνθεσης, προαγωγής. Τι πιστεύεις? Θα σας πω. Πιστεύω ότι είναι η εποχή που οι άνθρωποι απογοητεύονται, κάνουν βήμα πίσω και σταματούν να ονειρεύονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρατε, αν δημιουργούσαν τώρα, θα ήταν και αυτοί κρυμμένοι. 100%. Είναι δεδομένο αυτό. Όμως, όλοι έχουν συμβάλει για τη σημερινή κατάσταση. Όλοι, όλοι. Όσο άξιος και να είναι κάποιος, πρέπει οπωσδήποτε αυτό το οποίο δημιουργεί να κάνει τον νέο άνθρωπο να έχει θάρρος. Να είναι ελεύθερος. Να επενδύσει στο δικό του όραμα. Πιστεύω εγώ το μπουζίκ πρέπει να παίξει τζαζ. Θα το κάνω. Δεν πρέπει να μείνω πίσω. Έλα μωρέ, και ποιος θα το ακούσει? Ξέρετε πόσοι μου το πάνε με αυτό? Πάρα πολλοί άνθρωποι. Και πλέον φτάσαμε να με ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο εξωτερικό και στην Ελλάδα να αναπτύσσεται σιγά σιγά αυτό. Όμως η μουσική σήμερα, όπως είπατε, και στον 20ο αλλά και στον 21ο αιώνα, βλέπουμε φυσικά τις αλλαγές που κάνει. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό. Αλλά από πού ξεκινάει, πού πηγάζει και πού μπορούμε να το πάμε? Δηλαδή για μένα η λύση, να το πω λίγο ίσως πιο άμεσα, είναι το εθνικό όργανο να αποκτήσει κύρος. Δεν θα αποκτήσει κύρος με τον καλύτερο στίχο, δεν θα αποκτήσει κύρος με την τέλεια μουσική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το είχαμε. Από το 50 μέχρι το 60-70 είχαμε πολύ σοβαρά πράγματα, αλλά το κύρος στο όργανο δεν ήταν αυτό που του αξίζει. Το κύρος ενός οργάνου εξαρτάται από την αυτονομία του. Όταν δεν έχει κανένα άλλο όργανο ανάγκη για να μπορέσει να δείξει τι είναι. Κάτι το οποίο εγώ το κατάφερα με την πολυφωνία. Δηλαδή αυτό που έκανε η κλασική κιθάρα, που έπαιζε δύο μελωδίες μαζί, τρεις μελωδίες μαζί με δάχτυλα, εγώ το κάναμε πένα. Αυτό το κάνω από το 2011. Και το έχω καταγράψει και στους δίσκους. Η πολυφωνία αυτή, όπως μια διασκευή που είχα κάνει ο Κυραντώνης, λέγεται, στο κομμάτι αυτό το θρυλικό του Μάνου Χατζηδάκη, όπου εκεί ακούει κάποιος τρεις-τέσσερις διαφορετικές μελωδίες παιγμένες μαζί σε ένα μπουζούκι με πένα, που σημαίνει ότι εγώ δεν είχα ανάγκη εκείνη τη στιγμή ένα κιθαρίστα, ή ότι στο δίσκο μου, το σαν το μπουζούκι μου, έχω μέσα εισαγωγές, γιατί είναι λαϊκός δίσκος, αυθεντικός λαϊκός δίσκος, αλλά με πιο εξελιγμένη ματιά στο υλικό των μελωδιών, που έπαιζα και το ρυθμό με συγχορδίες και τη μελωδία. Όμως δεν το εντοπίζει ο κόσμος εύκολα. Γιατί δεν το εντοπίζει, δεν ψάχνει. Εγώ κάποτε δηλαδή άκουγα τα κομμάτια του Μανώλη Χιώτη και ήθελα να τα βγάλω όλα. Όχι ένα-δύο για να πω ότι παίζει ο Χιώτη. Όλα πρέπει να τα βγάλεις για να πεις ότι παίζει ο Χιώτη. Όχι 3-4 για να κάνεις και μια εντύπωση. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με μένα. Αν είμαι εγώ ο συνθέτης Μιχάλης Παούρης, πρέπει και κάποιος άλλος να παίξει όλα μου τα κομμάτια. Όπως οι παίκτες, οι σολίστες παίζουν όλα τα κομμάτια του Λίστ. Όλα τα κομμάτια του Παγκανίνη. Όσο το δυνατό περισσότερα κομμάτια του Μπαχ. Γιατί υπάρχει και μεγάλη παραγωγικότητα. Σήμερα λοιπόν λείπει αυτό το θάρρος. Λείπει δηλαδή το ότι πρέπει να ξέρουμε, να κάνουμε μια συμφωνία με τον εαυτό μας που λέει ότι ξέρω ότι αυτό θα καθυστερήσει να βγει στην επιφάνεια. Όμως η πίστη μου πρέπει να με κάνει να συνεχίζω χωρίς να με αφορά πότε θα το δει κάποιος. Έστω και ένας να το δει, είμαστε πολύ καλά. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η αυτονομία του οργάνου, κάθεσαι σε ένα πιάνο, παίζεις και τα κόρντα, παίζεις και τη μελωδία. Όταν θα γίνει αυτό στο μπουζούκι, πιστέψαμε ότι αυτό θα είναι ο μπουζούκι του μέλλοντος. Όπως έχω ένα κεφάλαιο στο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τώρα σε λίγες ημέρες, που μιλάω μέσα και για αυτό το θέμα. Δηλαδή, έχω βαθιά την ανάγκη να δω το όργανο αυτό να μην έχει πλέον μία κατηγορία. Η κιθάρα έχει 50 διαφορετικές κατηγορίες. Όταν γίνει αυτό και στο μπουζούκι, πιστέψαμε ότι δεν θα έχουμε ξανά ανάγκη να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί θα έχει φτάσει πλέον παντού. Αυτό είναι. Κάπου ψάχνοντας λίγο και μαζεύοντας το υλικό, κάπου πήρε το μάτι μου για αρχαιοελληνικό σύστημα αρμονίας. Mm-hmm. Πες μου λίγο πράγματα γι' αυτό, έτσι να καταλάβουμε τι συμβαίνει εδώ.
Λοιπόν, τι είναι αυτό. Αυτό το σύστημα, το οποίο σας κεντρίζει το ενδιαφέρον από ό,τι κατάλαβα, φανταστείτε ότι είναι ένα σύστημα όπου έχει βασιστεί όλη η jazz μουσική. Όχι δύο κομμάτια. Όλη. Ολόκληρη η jazz μουσική. Για παράδειγμα, ιωνικός τρόπος. Το ονομάζουν κιόλας, είναι και ο όρος ο επίσημος. Και επίσημος, Ionian Scale. Ναι, είναι ναι. Τα λεγόμενα moods, δηλαδή σε όλα τα μουσικά πανεπιστήμια διδάσκουν αυτό το σύστημα. Αλλά εμείς το λέμε έτσι. Νομίζω το λέμε Rust. Ο Rust, λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτό. Οι ονομασίες των τρόπων είναι συγκεκριμένες γιατί αφορούν 100% μαθηματική ακρίβεια συγκερασμού ενός οργάνου. Ενώ ο Rust και οι δρόμοι χρειάζονται οπωσδήποτε και τα λεγόμενα είναι τα μακάμ που λέμε. Τα μακάμ, δηλαδή, σωστά. Θέλουν μόρια. Δηλαδή το άταστο όργανο θα μπορέσει να σου παίξει καλύτερα αυτό τον δρόμο έτσι όπως είναι. Ή ο ουσάκ, όπου για μας είναι ο φρυγικός τρόπος. Θέλω να πω δηλαδή ότι το μπουζούκι έχει ένα υλικό το οποίο έρχεται εξ Ανατολών, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να του να διδάσκουμε τα παιδιά, όπως εγώ προτείνω αυτό, ή ο δασκαλός μου, ο Μανώλης ο Μιχαλάκης, πλέον έχει αρχίσει και περνάει αυτό, γιατί και ο Μανώλης έχει δουλέψει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση το να εξυγχρονιστεί το όργανο και μέσα από τη γνώση, όχι απλά μέσα από την άποψη. Έτσι λοιπόν αυτό το αρχιλουλικό σύστημα που έχει αυτές τις ονομασίες, ιωνικός, δωρικός, φρυγικός, λιδικός, μυξολιδικός, αιωλικός και ολοκρικός τρόπος, είναι η βάση για όσα ακούμε σήμερα στη μουσική. Αυτή είναι η βάση. Είτε είναι κλασικά, είτε είναι jazz, η βάση είναι αυτή. Αυτό γιατί δεν το ξέρουμε. Γιατί, ενώ, γιατί δεν το λέμε, γιατί δεν το βγάζουμε προς τα έξω, γιατί δεν το συνομιλούμε με τους ξένους αυτό, γιατί δεν μιλούμε σε αυτή τη βάση δηλαδή. Ποιοι όμως, για ποιους μιλάτε, για τους μπουζουξίδες? Εμείς οι οργανοπαίκτες, εμείς οι συνθέτες, εμείς οι δάσκαλοι μουσικής, εμείς οι υπεύθυνοι της προαγωγής του πολιτισμού. Όχι, νομίζω ότι είναι κοινή γλώσσα αυτή, γιατί είναι κοινώς αποδεκτό. Απλά δεν είναι αποδεκτό από τον κόσμο του μπουζουκιού. Τώρα σιγά σιγά γίνεται με αυτά που κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι κοινώς αποδεκτό, δηλαδή κάποιος πάει έξω και θα πει χιτζάζ και ο άλλος θα το κοιτάει καλά καλά, ενώ θα μπορούσε να το πει Phrygian Major. Λέμε τώρα, βάζω μια λεπτομέρεια. Όχι ότι λέγεται έτσι ο δρόμος, αλλά γιατί τον ανέφερα. Το ανέφερα γιατί μία αλλαγή νότας, εφόσον έχουμε έναν κοινό καμβά που μπορούμε να δουλέψουμε πάνω, ο Αμερικάνος ξέρει το Phrygian και εγώ το ξέρω το Phrygian, οπότε με μία αλλαγή που το λέω Phrygian Major, καταλαβαίνουμε και οι δύο το χιτζάζ που αν θα του το πω θα το ψάχνει. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η μουσική πλην του μπουζουκιού, πλην των μουσικών του μπουζουκιού, όλοι μπορούν να συνοηθούν στο εξωτερικό παντού με αυτό το σύστημα, όποιος το γνωρίζει. Και το γνωρίζουν πολλοί, γιατί υπάρχουν σπουδές που το καλύπτουν αυτό. Όχι άμεσα, όχι άμεσα εννοώ, δηλαδή όχι γρήγορα, όχι στα πρώτα δύο χρόνια σπουδών, αν και θα έπρεπε να είναι για μένα η βάση, αλλά αυτό είναι και πάλι μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα οδιακό σύστημα το οποίο έχει πάρα πολλούς ιστούς, δηλαδή πολλές χαράχνες. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Και αυτό. Άρα λοιπόν αυτοί που πρώτα πρέπει να κάνουν μάθημα μπουζουκιού είναι οι μπουζουξίδες. Νομίζω ότι για μένα είναι δεδομένο. Και γι' αυτό βλέπετε και ότι έχω αυτό τον πόλεμο. Για μένα είναι πραγματικά δεδομένο, διότι δεν θα γεφυρωθεί ποτέ το χάσμα που λέει παίζω 100 τραγούδια, 1000 τραγούδια με το δημιουργό, πράττω, οραματίζομαι, ονειρεύομαι. Είναι πολύ βαθιές αξίες αυτές. Δεν μπορούν όλοι να το ακολουθήσουν αυτό. Αλλά πρέπει να τους δώσουμε το ρέθισμα. Πρέπει δηλαδή, εμένα μπορεί να με βρίζουν, αλλά ξέρω ότι βαθιά μέσα τους γνωρίζουν ότι έχει γίνει όντως αυτό. Είναι τώρα αυτή η εποχή που μπορούμε να πάμε παρακάτω. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Ασχέτως αν δεν το παραδέχονται. Άρα λοιπόν στείνεται η βάση. Στείνεται το βήμα. Το πιστεύω, αυτό είναι καλό. Το πιστεύω.
Μια προσωπική ερώτηση. Ποια ήταν τα όνειρα του Μιχάλη ως προσωπικότητα, ενώ είτε και στη μουσική και γενικώς πέρα από τη μουσική, σαν προσωπικότητα στη ζωή του Μιχάλη, και ποια τα όνειρά του ως μουσικού. Φοβερό. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να είχα όνειρα που δεν αφορούν τη μουσική. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι. Επιθυμίες, ευχές, εξωμουσικές έχω. Αλλά όνειρα που δεν αφορούν τη μουσική και το όραμά μου, δεν μπορώ να πω ότι είχα άλλου τύπου όνειρα. Και ίσως αυτό έπαιξε και ένα ρόλο. Εγώ ήμουν πάντα πολύ αφοσιωμένος με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φανταστείτε, δεν οδηγώ. Δεν έχω πάρει δίπλωμα ποτέ. Που σημαίνει δηλαδή ένα σύγχρονο άνθρωπο όπως εγώ, ας πούμε, να μην οδηγεί. Άλλος πιστεύει, λέει, καλά τώρα βαριόταν και δεν το πήρε. Δεν ασχολήθηκα με αυτό. Είχα τη μουσική μου μόνο. Και από την άλλη, βέβαια, δεν λέω ότι ήμουν μόνο στη μουσική μου και δεν με ενδιαφέρε τίποτα άλλο. Απλά αγαπάω τόσο πολύ τη μουσική, βλέπω τόσο πολλές λύσεις μέσα από τη μουσική, τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, να αναπτύξουμε ανθρώπους με τρομερές δεξιότητες, με τρομερές ικανότητες, εγκεφαλικές, πνευματικές. Πραγματικά, σας το λέω, και, δηλαδή, επειδή έχω ψάξει πάρα πολύ και το πώς δουλεύει ο εγκέφαλος και το πώς έπρεπε να δω τι συνέβαινε σε μένα. Και επειδή έκανα μεγάλη έρευνα και κάνω ακόμα ως προς αυτό, έχει τόσο μεγάλη δύναμη μουσική που τη βλέπω μπροστά μου, τη βλέπω τη δύναμη αυτή. Και προσπαθώ να φωνάξω, να πω, κοιτάξτε και λίγο αυτό. Δείτε και άλλους ανθρώπους με άλλες ταχύτητες εγκεφάλου. Δηλαδή, εμένα μου την πέφτουν οι περισσότεροι στο θέμα της ταχύτητας, το ονομάζουν ταχύτητα, ενώ δεν είναι ταχύτητα, είναι τεχνική. Και είναι εγκεφαλική ιδιοσυγκρασία. Δεν μπορεί να βγει αυτό από μέσα μου. Πρέπει δηλαδή να το κάνω στα ψεύτικα. Δηλαδή, πρέπει να πω τώρα θα παίξω αργά. Ενώ για να ευχαριστήσω κάποιον. Αλλά έχω και αυτή την πλευρά του ότι θα παίξω πιο συναισθηματικά, πιο αργά κτλ. 100%. Όμως είναι εγκεφαλική ιδιοσυγκρασία. Δεν μπορώ να σταματήσω τον εαυτό μου γιατί κάποιος άλλος δεν μπορεί να το ανοιχτεί, δεν μπορεί να το καταλάβει τώρα. Δεν γίνεται, είναι παράδεκτο. Πρέπει να προχωράμε μπροστά. Ασχέτως τι λέει ο καθένας. Γι' αυτό και σας λέω ότι δεν είχα όνειρο ως προς την προσωπική ζωή μου, ας πούμε, και είναι 100% μουσικά τα όνειρά μου. Βαθιά μεν, αλλά μουσικά. Λύση μου μια απορία. Από όλους τους μαθητές που είχες, που ήρθες σε επαφή, σε τι ποσοστό είναι αυτοί που πήγαν στο δρόμο του κλασικού μπουζουξί και τι ποσοστό εξ αυτών δέχτηκαν την άποψη ότι αυτό το όργανο είναι για πάρα πολλά πράγματα και όχι απλά για όσο δεν είναι απλά ένα λαϊκό όργανο. Το δέχτηκαν όλοι άπαντες ότι όντως αυτό το όργανο έχει τις δυνατότητες, το βλέπανε και μπροστά τους και στα μαθήματα. Δεν το ακολούθησαν όμως. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι ένα ποσοστό, δηλαδή το 100% στην άλλη περίπτωση είναι το 0,5. Αυτός που ακολούθησε αυτή τη διαδρομή. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι δύσκολο γιατί, όπως σας είπα, θέλει τέτοια αφοσίωση και τέτοια αυτοκριτική. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, γι' αυτό και λέω καμιά φορά. Και αυτό υπάρχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο μου, το καινούργιο που θα βγει. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέει «Έπαρση ή αυτοπεποίθηση». Πηγάζει ακριβώς από εκεί. Δηλαδή, απέκτησα την ελευθερία να λέω για τα έργα μου μέσα από την πειθαρχία και το χρόνο που αφιέρωσα γι' αυτό. Και αυτή η πειθαρχία, πιστέψτε με ότι είναι το πρώτο, αυτή είναι η αρετή που χρειάζεται ένας άνθρωπος. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τους έλεγα σε όλους μας μαθητές. Παιδιά, για να το καταφέρετε αυτό, πρέπει να κάνετε αυτό 2 ώρες την ημέρα. Συγκεκριμένο πρόγραμμα κτλ. Ένα ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν αντέχει πάνω από 2 εβδομάδες. Αλλά βλέπει το αποτέλεσμα στην πρώτη εβδομάδα. Το βλέπει.
Αυτό όμως είναι το τίμιο. Δηλαδή μου λέει μετά, Μιχάλη, δεν μπορώ να το ακολουθήσω. Λέω, κανένα πρόβλημα, για 2 ώρες μιλάμε. Ούτε 7 ώρα, ούτε 8 ώρα, τίποτα. 2 ώρες. Μιχάλη, δεν μπορώ να το ακολουθήσω, γιατί μου σπάει τα νεύρα αυτό που ακούω. Μιχάλη, δεν μπορώ να το ακολουθήσω, γιατί πρέπει να σηκωθώ. Μιχάλη, δεν μπορώ να το ακολουθήσω, γιατί πνευματικά φεύγει το μυαλό μου, έρχονται άλλες σκέψεις. Βέβαια, όλα αυτά τα έχω ζήσει κι εγώ και απαντάω. Δίνω τις λύσεις ως προς αυτό, αλλά δεν είναι εύκολο να το ακολουθήσει ο άλλος. Και έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό που του προτείνω και να φτάσει εκεί που τον βλέπω ότι μπορεί να φτάσει. Γιατί λόγω εμπειρίας, φανταστείτε ότι εγώ κάνω ιδιαίτερα μαθήματα από τότε που ήμουν 17 χρονών. Μέχρι σήμερα που είμαι 35, πάω 36, έχω δει πάρα πολλούς μαθητές. Όμως υπήρχε και ένα πολύ μικρό ποσοστό, αυτό το 0,5, που προσπάθησαν και που προσπαθούν να το δουν αλλιώς. Δηλαδή να προσπαθούν να δουν τη μελέτη σαν φίλη και όχι σαν θηρίο. Προσπαθούν πάρα πολύ. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει να κάνει καθαρά με το θέμα του ήχου. Το μπουζούκι είναι ένα όργανο το οποίο, αν δεν παιχτεί ολοστρόγγυλα κάτι, μπορεί να σε απογοητεύει κάθε μέρα. Η κιθάρα δεν είναι έτσι. Έχει μονές χορδές που σημαίνει ότι στην άρση, όταν η πένα είναι πάνω δηλαδή, μπορεί να χτυπήσει και να βγει ο ίδιος ήχος. Ενώ στο μπουζούκι, λόγω του ότι υπάρχει το καντίνι στις μπουργάνες, μπορεί να αστοχήσει. Επίσης το πάτημα στο αριστερό χέρι. Είναι πολλά τα οποία το μπουζούκι απαιτεί ατάκα. Απαιτεί πραγματικά ατάκα. Δηλαδή πρέπει να παίξει γρήγορα, πρέπει να είναι πεντακάθαρο. Αυτός που λέει ότι δεν είναι καθαρό το παίξιμό σου, Μιχάλη, είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να προλάβει να ακούσει τι είναι αυτό που του δείχνω εκείνη τη στιγμή. Και γι' αυτό δίνω χρόνο. Θέλει χρόνο. Γιατί εδώ είναι και που, το στούντιό μου που τα ηχογραφώ όλα. Φανταστείτε ότι σε ένα μικρόφωνο υψηλής ανάλυσης που κοστίζει, εκεί όλοι είναι γυμνοί. Εκεί φαίνεται το τι έχει μελετήσει. Όλοι. Όποιον και να πάρετε, αν του πεις παίξε το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να παίξεις στο μικρόφωνο, θα δείτε ότι δεν θα φύγει από το στούντιο ποτέ. Θα κάτσει μέσα 10 μέρες μέχρι να το παίξει. Είναι πολύ δύσκολο. Άλλο να παίζει εμπέκικα, χασάπικα, καθαποσέρβικα απαιτητικά, δεν το συζητάμε. Άλλο όμως αυτό και άλλο το να πεις ότι θα κάτσω κάτω και θα το βγάλω τέλειο. Τέλειο για τα ανθρώπινα όρια. Τέλειο. Δηλαδή 99,999. Αυτό όμως πρέπει να το έχεις. Όχι να το έχεις το βγάζει τέλειο. Πρέπει να το έχεις σαν άνθρωπος να το κυνηγάς. Πρέπει να το έχεις. Εδώ είναι η αυτοπιθαρχία, ξεπερνάω την αντοχή μου, ξεπερνάω την κούρασή μου. Η μουσική είναι λίγο training. Ναι, δεν είναι διασκέδαση. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας λέγοντας, να κλείσεις εσύ την κουβέντα μας δηλαδή, πώς πιστεύεις ότι το μπουζούκι ως μουσικό όργανο θα γίνει πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού και μέσα, αλλά και ειδικά έξω. Τι βήματα θα πρέπει να γίνουν στον κόσμο, στις κυβερνήσεις, στους αρμόδιους φορείς. Πώς θα πιστεύεις ότι μπορούμε να το κατορθώσουμε αυτό? Ωραία. Θα το προτείνω, γιατί έχω πρόταση γι' αυτό. Θα το προτείνω όσο πιο σύντομα γίνεται. Δηλαδή θα το πω όσο πιο σύντομα γίνεται. Από πού ξεκινάμε, ίσως και αυτό είναι και το ενκατακλείδι της κουβέντας και θα πρέπει να είναι, όπως πολύ σωστά ρωτάτε. Πρέπει να δω όμως από πού ξεκινάω. Ξεκινάω αρχικά από το τι θέλω να βγάλω προς τα έξω, προς τον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε λίγο στο δεκτικό κοινό. Συγγνώμη. Όραμα, στρατηγική. Ναι, πάμε να δούμε αυτό. Έχουμε ένα παγκόσμιο κοινό το οποίο είναι δεκτικό σε όλα. Σε όλα. Οπότε έχω άμεσα μια βάση. Αυτό που χρειάζομαι για να βγω είναι ίσως, όπως γίνονται σε πολλά jazz festival που φέρνουν κόσμο από τις πρεσβείες, που καλύπτουν κονδύλια, που ο ένας καλεί τον άλλον και παίζουν τις μουσικές τους, ο ένας στη χώρα του άλλου κτλ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να γίνει άνετα. Όμως είχα ένα project το οποίο λέγεται Cube. Η κάθε πλευρά
είχε και ένα άλλο είδος παιγμένο από το μπουζούκι. Δηλαδή, η μία πλευρά λέει, θα παίξω τώρα ρεμπέτικα. Ο Μιχάλης ο Παούρης παίζει ρεμπέτικα τώρα. Συνεχίζω, παίζω λαϊκά. Φεύγω από τα λαϊκά, έρχομαι στο έντεχνο λαϊκό σε εισαγωγικά, το ποιητικό όμως, δηλαδή με τον ποιητικό στίχο. Προσέξτε. Φεύγω από εδώ, δηλαδή παίζω όλη την εξέλιξη. Ρεμπέτικο, λαϊκό, σε μια συναυλία. Δεν χρειάζεται δύο κομμάτια το καθένα. Φεύγω λοιπόν από αυτό το ελληνικό στοιχείο, πηδάω κατευθείαν στο Λάτιν στοιχείο, το οποίο το έχω φέρει από το Χιώτη, το έχει παίξει. Μπορώ να βρω στοιχεία λοιπόν που σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος να βλέπει κάτι πιο διεθνές μέσα σε αυτό. Φεύγω κατευθείαν από αυτό, παίζω jazz. Μπαίνουμε κατευθείαν στο διεθνές φάσμα. Φεύγω ακριβώς από εκεί και παίζω παράλληλα στην ίδια συναυλία. Κλασική μουσική. Ίσως και τα βραβευμένα κομμάτια μου, ας πούμε, να πεις ότι να του δώσεις και μια ιστορία από πίσω. Ότι τι είναι αυτό, υπάρχει σήμερα, υφίσταται. Και ξέχωρα αυτό και άλλα κλασικά κομμάτια άλλων συνθετών. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένα project το οποίο αποτελείται από 10 μουσικούς, 15 μουσικούς που να μπορούν να φέρουν εις πέρας αυτά τα ηχοχρώματα επί σκηνής. Δηλαδή, εγώ κάθομαι σε αυτή τη γωνία, παίζω ρεμπέτικα. Σηκώνομαι σε αυτή τη γωνία σκηνής. Πηγαίνω στην άλλη, παίζω λαϊκά. Πηγαίνω στο κέντρο, παίζω τζαζ, πάω πιο εδώ, παίζω κλασικά. Και δείχνω στους ανθρώπους, στο νέο κοινό, στο διεθνές κοινό, που έρχονται να ακούσουν το όργανο αυτό, τι μπορεί να καταφέρει. Προσέξτε, το 2023 θα προτείνουμε εμείς τις κατηγορίες που θα έπρεπε να έχει το μπουζούκι, όπως έχει κατηγορίες η κιθάρα από το 1960 και 70. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Που σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος πρέπει να σκύψει από πάνω, να πει, Μιχάλη, θέλω να μου φτιάξει μια ομάδα. Είναι αυτή. Ποιος άλλος μπουζούκης μπορεί να το κάνει? Μπορεί κάποιος. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα μέρος αυτού του προγράμματος? Μπορεί. Θα τον εβάλεις αυτό, σε αυτό το μέρος που πιστεύεις. Μπορείς να ηγηθείς αυτό? Μπορείς. Μπορούμε να πάμε και να αναδείξουμε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Τι σημαίνει σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός? Άνθρωποι που παράγουν τώρα. Υπάρχουν, αλλά είναι κρυμμένοι. Τώρα, δεν είναι ανάγκη να πάμε με τα μεγάλα κλασικά έργα που έχουν χιλιοϋποθεί. Τώρα, τι έχει σήμερα να αναδείξει η Ελλάδα? Ποιος είναι αυτός ο οποίος γράφει σήμερα? Ο Μιχάλης? Ας βγάλουμε τον Μιχάλη. Ο Τάκης? Ας βγάλουμε τον Τάκη. Το Γιώργο, το Βαγγέλη. Όλους αυτούς. Πρέπει να τους αναδείξουμε, αλλά πρέπει να έρθει το Υπουργείο και να, ή το κάστρο Υπουργείο. Άνθρωποι που πιστεύουν στον πολιτισμό να χρηματοδοτήσουν αυτό το project που εγώ πιστεύω ότι θα μας πήγαινε παρακάτω και να πει. Είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ απλό. Στέλνουμε, σας στέλνουμε αυτό το σύνολο μουσικών να παίξει και να αναδείξει αυτό. Στείλτε μας εσείς τους δικούς σας και να κάνουμε μια ανταλλαγή. Θα μπορούσε δηλαδή ο μουσικός πολιτισμός που αυτή τη στιγμή είναι, δηλαδή πιο κάτω δεν νομίζω να έχει φτάσει ποτέ, να ασχοληθεί ο κόσμος με αυτό, ο πολιτικός κόσμος, οι παράγοντες. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει πιο κάτω. Κάποτε έκανα μια ζήτηση με τον Μίκη Θοδωράκη και μου έλεγε ότι παρακαλάγαμε με τον Χατζηδάκη να μας φτιάξουν, να μας δώσουν ένα ποσό, έτσι ώστε να μας φτιάξουν ένα κτίριο όπου θα στεγάζονται μέσα όλοι οι Έλληνες συνθέτες. Όλοι, όποιοι και να είναι αυτοί. Και το φώναζε αυτό ανέκαθεν. Θέλω να πω δηλαδή ότι η λύση υπάρχει. Πρέπει τώρα να περάσει, αυτό θα περάσει προς το κοινό έξω, αλλά μέσα εδώ πρέπει οπωσδήποτε. Δηλαδή, πραγματικά θα ήμουν διατεθειμένος να πάρω τον μπουζούκι και να ταξιδέψω για 2 χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Σε όλα τα σχολεία. Να τους πω, παιδιά, θα σας παίξω τώρα Βαμβακάρη, τώρα θα σας παίξω Παούρη. Ακούστε τις διαφορές και τη μετάβαση. Θα σας παίξω Βαμβακάρη, Τσιτσάνι, Χιώτη, Ζαμπέτα, Καραντίνη, Πολυκανδριώτη, Νικολόπουλο, Παούρη. Κάνουμε μια τέτοια κατάσταση. Για να δείξουμε τι είναι αυτό. Θα μπορούσαμε να βάλουμε φυσικά και άλλους παίχτες. Αλλά πρέπει να βάλουμε παίχτες που να έχουν είτε να έχουν μεγάλη καριέρα στο μπουζούκι ή στο έργο. Θέλουμε ταυτότητα, θέλουμε υπογραφή. Δεν θέλουμε μόνο παίχτες που παίζουν καλά ταξίμια. Θέλουμε παίχτες που να παράγουν τώρα. Πρέπει να παράγει σήμερα ο μουσικός. Πρέπει να γράφουν, ναι, ασχέτως ποιος θα τα ακούσει. Εγώ και αυτό το έλεγα και σε συζητήσεις με μπουζουξίδους. Έλεγα, γράφτε το χρόνο 3-4 άλμπουμ. Προσπαθήστε. Πάρτε εσείς, κάντε home studio όπως έκανα εγώ. Γράψτε όσο μπορείτε. Για να αφήσετε το αποτύπωμα. Αποτύπωμα. Έργο, να ψάξει να το βρει ο άλλος. Οπότε από τη μία λέω, περνάμε στο
κόσμο στο εξωτερικό, που πραγματικά αυτά θα γινόντουσαν και με ένα τηλέφωνο, περνάμε στο κοινό του εξωτερικού με αυτόν τον τρόπο, να δείξουμε την Ελλάδα πώς ήταν, αλλά πώς είναι τώρα, και μέσα σχολεία περνάμε το μπουζούκι την άλλη πλευρά. Θέλουμε την άλλη, την νέα πλευρά. Οπωσδήποτε για να δεις ότι ζει αυτό το όργανο, σήμερα ζει, τώρα. Και αυτομάτως τι κάνεις, γυμνάζεις τους ξένους, γυμνάζεις τους Έλληνες, τη νέα φρουνιά δηλαδή, τη νέα γενιά. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό θα ήταν μια πολύ καλή λύση για να δούμε σύγχρονα νέα βήματα παρακάτω. Εν ολίγης, μόλις μας είπες και συμφωνώ και υπογραμμίζω ότι το μπουζούκι μπορεί να αποτελεί την πρόταση πολιτισμού του 21ου αιώνα για την Ελλάδα. Και με αυτό μπορούμε να πάμε να μιλήσουμε και στους εντός, αλλά κυρίως στους εκτός. Μιχάλη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι κάθε καλό. Αμήν. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και το ενδιαφέρον. Πραγματικά ευχαριστώ και δηλώνω παρόν σε όποιον ακούει και θέλει πραγματικά να χτίσει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσα κάλλιστα να βοηθήσω. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.